Ιούλιο, ένα μέρος από τα συνταρακτικά γεγονότα δύο μεγάλων ημερών μας διηγείται το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο. Πρώτον, από την ημέρα της Σταυρώσεως και του θανάτου του Κυρίου και δεύτερον, από την λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως. Ο Κύριος είχε πεθάνει. Οι γνωστοί μαθητές είχαν όλοι διασκορπιστεί. Το Πανάγιο σώμα του Θεανθρώπου νεκρό κρεμόταν επάνω στο σταυρό. Εκεί λοιπόν θέμενε, ποιος τα φρόντιζε για την ταφή. Στην κρίσιμη αυτή περίσταση παρουσιάζεται ένας άγνωστος και κρυφός έως τότε μαθητής, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την πόλη Αρημαθέα. Αυτός ήταν βουλευτής, σεβαστό και επίσημο μέλος του συνεδρίου, του ανωτάτου δηλαδή Ιουδαϊκού δικαστηρίου. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει και αυτός στο κήρυγμα του Ιησού και περίμενε να έρθει η Βασιλεία του Θεού, την οποία κήρυτε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν πέθανε ο Κύριος, ο Ιωσήφ πήρε τη γενναία απόφαση και παρουσιάστηκε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού για να του αποδώσει τις οφειλόμενες τιμές και να το ενταφιάσει. Μαζί του είχε έρθει και ο Νικόδημος, άνθρωπος ευλαβής που είχε επισκεφτεί νύχτα τον Ιησού. Ο Πιλάτος θεώρησε παράδοξο το να έχει πεθάνει τόσο γρήγορα ο Ιησούς. Κάλεσε λοιπόν τον εκατόνταρχο, τον Ρωμαίο δηλαδή αξιωματικό, που ήταν επικεφαλής των στρατιωτών που παρακολουθούσαν και επόπτευαν τη Σταύρωση και τον ρώτησε εάν είχε πολλή ώρα που πέθανε ο Ιησούς. Όταν βεβαιώθηκε γι' αυτό, χάρισε τον Ιωσήφ, στον Ιωσήφ το σώμα του Κυρίου. Ο Ιωσήφ τότε εσπεύδει και αγοράζει ένα καινούριο σεντόνι αμεταχείριστο. Με ευλάβεια και πολλή συγκίνηση οι δύο μαθητές, ο Ιωσήφ και τον Νικόδημο, κατεβάζουν από το σταυρό το Πανάγιο σώμα του λυτρωτού, το τυλίγουν με το σεντόνι και το τοποθετούν σε μνημείο όπου ήταν σκαλισμένο μέσα σε ένα βράχο εκεί κοντά, στο οποίο δεν είχε ταφεί κανένας άλλος προηγουμένος. Και για να κλείσει ο τάφος, κύλησαν και έβαλαν στην είσοδο του μνημείου ένα μεγάλο λίθο. Εκεί κοντά ήταν και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή, οι οποίες παρατηρούσαν προσεκτικά με πολύ ενδιαφέρον που τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου. Αυτά όλα έγιναν το διληνό της Παρασκευής μέχρι να δύσει ο ήλιος, διότι μετά τη δύση του ηλίου άρχιζε η επίσημη ημέρα του Σαββάτου. Η ημέρα εκείνη του Σαββάτου πέρασε χωρίς να κάνουν τίποτε, διότι δεν επιτρεπόταν από το Μωσαϊκό νόμο. Μόλις όμως πέρασε το Σάββατο, οι ευλαβείς μυροφόρες γυναίκες, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη, αγόρασαν αρώματα για να έρθουν την άλλη μέρα στο τάφο και να λείψουν με αυτά το σώμα του Ιησού. Πολύ πρωί λοιπόν την επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Κυριακή, ξεκίνησαν για το μνημείο, μόλις ο ήλιος άρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι. Όλες όμως ήταν ανήσυχες και έλεγαν, ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο από την είσοδο του μνημείου, και το έλεγαν αυτό γιατί ο λίθος ήταν πολύ μεγάλος και δεν ήταν εύκολο να παραμεριστεί. Αλλά τι έκπληξη δοκιμάζουν όταν σηκώνουν τα μάτια τους και βλέπουν ότι ο λίθος είχε μετακινηθεί μακριά από το μνημείο που ήταν πια ανοιχτό. Οι ευλαβείς μαθήτριες δεν διστάζουν, προχωρούν και μπαίνουν στο μνημείο. Αλλά εκεί άλλη έκπληξη τις περιμένει. Βλέπουν ένα νέο με κατάλευκη ενδυμασία να κάθεται στο δεξίο μέρος του μνημείου. Απορία και φόβος κυρίευσε την ψυχή τους, αλλά αμέσως ακούν από το στόμα του αγγέλου, διότι άγγελος ήταν ο λευκοντημένος εκείνος νέος, τον πιο χαρμόσυνο λόγο. «Μην εκπλήτεστε και μη φοβήστε, γνωρίζω πολύ καλά γιατί ήρθατε εδώ. Ζητείτε τον Ιησού των Ναζαρινών, τον Εσταυρωμένο. Αυτός όμως αναστήθηκε, δεν είναι πλέον εδώ.
Να το μέρος που τον είχαν βάλει, είναι αδιανό. Πηγαίνετε λοιπόν στους μαθητές του και ιδιαιτέρως τον Πέτρο και ειδοποιήστε τους ότι ο Χριστός ανέστη και πηγαίνει πρωτύτερα αυτό στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δουν, όπως τους είχε πει πρωτού σταυρωθεί. Όταν άκουσαν τα λόγια αυτά οι μυροφόρες από τον Άγγελο, βγήκαν από το μνημείο και έφυγαν. Τις είχε καταλάβει τρόμος και απορία μεγάλη. Και δεν είπαν τίποτε σε κανένα, διότι φοβούνταν. Οι μυροφόρες γυναίκες πήγαιναν στο μνημείο του Ιησού με τη σκέψη ότι θα έβλεπαν το νεκρό σώμα και ότι θα το άλυφαν με τα πολύτιμα αρώματα που αγόρασαν. Πόσο όμως διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Ο τάφος βρέθηκε ανοιχτός. Το σώμα δεν ήταν εκεί. Ο Χριστός αναστήθηκε. Η λύπη τους μεταστράφηκε σε χαρά. Και δέχονται προς μεγάλη τους τιμή και ικανοποίηση την εντολή από τον Άγγελο να μεταφέρουν αυτές το αναστάσιμο άγγελμα στους μαθητές. Ας αξιώνει και εμάς ο Κύριος να μεταδίδουμε στους αδελφούς μας την παρηγοριά και την γλυκιά ελπίδα που χαρίζει στον άνθρωπο η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Μετά από